πρόγραμμα, φαντάζομαι. Ναι, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δοθεί από χτες στα σχολεία για την διακίνηση κινητών μονάδων σε ό,τι αφορά την, τα τεστ κορονοϊού. Και αυτή τη στιγμή και εγώ ίδιος προσωπικά βρίσκομαι σε σχολείο το οποίο γίνεται αυτή η διεργασία με δοκιματικές. Υπάρχει συμμετοχή εκεί που βρίσκεστε? Κοιτάξτε, υπάρχει αρκετή συμμετοχή. Αν και για να είμαστε και τελείως ειλικρινείς, ήταν έτσι. Έσχε δοθεί η ενημέρωση προς τα σχολεία και στους γονείς, ναι, ότι σήμερα θα ήταν οι κινητές μονάδες. Θεωρώ ότι έχουμε ένα αρκετά καλό αριθμό προσέλευσης των μαθητών με τη συγκατάθεση των γονιών. Όμως σίγουρα όλοι και οι υπόλοιποι γονείς οι οποίοι δεν έχουμε συγκατατεθεί θα ήταν σωστό και πρέπει να δώσουμε αυτή τη συγκατάθεση μας για να γνωρίζουμε τι γίνεται στις προκειμένες μονάδες. Ναι. Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια να παραμείνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, στο φυσικό αυτών χώρων, της μάθησης, της εκπαίδευσης, της γνώσης. Ναι. Υπάρχει μεγάλος αριθμός αντιδρούν των γονιών που δεν θέλουν να υποβληθούν τα παιδιά τους σε τεστ? Δεν έχουμε αυτή την αντίδραση. Απλά είναι ξεκάθαρα ότι όταν δεν έρθει η συγκατάθεση, ναι, υπογραμμένη από τους γονείς, τότε δεν υποβάλλεται κανένας μαθητής σε την έννοια του ΣΕΣ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα αντίδρασης, δεν είναι θέμα ότι απλά ίσως πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα, να δώσουν τη συγκατάθεση τους για να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται στις σχολικές μας μονάδες. Ναι, κατανοητό. Τώρα, πέστε μας όμως, πώς ακριβώς θα πηγαίνει ο προγραμματισμός? Είναι συγκεκριμένος αριθμός σχολείων και θα έχει καθημερινά εξωκινητές μονάδες? Έχει δοθεί ένας αρκετά μεγάλος κατάλογος με σχολεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο για την ενέργεια του ΤΕΣ. Κινητές μονάδες, από ό,τι έχω δει και εγώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα δημιουργούν εβδομαδιαίως ΤΕΣ σε αυτά τα σχολεία. Ναι. Αυτά που έχουν επιλογή κατά πρώτη φάση, αγαπητέ Όνοφε, είναι τα μεγάλα σχολεία σε αριθμό μαθητό, εκεί όπου θα έχουμε και ένα πολύ πιο καθαρό δείγμα. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές μας. Η έγκριση πώς θα δίνεται, κύριε Χριστοφή? Θα στέλνετε πρώτα το έντυπο στους γονείς από την προηγούμενη μέρα για να υπογράφουν όσοι επιθυμούν για να υποβληθούν τα παιδιά τους σε τεστ? Βεβαίως, ναι. Χωρίς την παρουσία του συγκεκριμένου εντύπου, κανένα παιδί δεν προχωρά στην ενέργεια του τεστ. Ναι, αλλά από την προηγούμενη μέρα θα στέλνετε το έγγραφο? Θα δίνετε στους γονείς? Πώς θα το διαμοιράζουν στους γονείς? Από το σχολείο θα δίνεται το έγγραφο. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν ένας γονέας μπορεί, επειδή υπάρχει και αυτό, να συγκατατίθεται και ο άλλος όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα υποβάλλονται σε τεστ τα παιδιά? Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ Ονοφριώτη. Διότι υπάρχει, προκύπτει και αυτό. Αν υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ των ζευγαριών, αγαπητέ Ονοφριώτη, τότε τι να πω, λυπούμε πραγματικά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο και εμείς οι ίδιοι γονείς. Ναι. Θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσουμε να έχουμε και τα παιδιά μας στο φυσικό τους περιβάλλον, στο σχολείο, αλλά και τα επέκταση να μην μεταφέρουν και τον ιό εκτός του σχολείου και προς τις οικογένειες. Μάλιστα. Τότε, αν διαφωνούμε σε αυτό το θέμα, μία οικογένεια, τότε τι να πω. Τι να σας πω κι εγώ. Λοιπόν. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αγαπητοί μου, έχω την εντύπωση ότι. Για να σας ρωτώ, υπάρχουν. Δεν μπορούν να κάνουν το τεστ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.